Λοιπόν, σήμερα θα σας πω ένα story σχετικά με δύο μεγάλα PA ηχεία που είχα αγοράσει πέρσι. Το Σεπτέμβριο που λέτε, σκέφτηκα να ασχοληθώ με μερικά events και λέω θα κάνω μία αγορά, θα αγοράσω δύο μεγάλα και καλά PA ηχεία. Βρήκα τη Stoneman, είχα πάρει δύο DSP-115, τα οποία εντάξει μπορεί να μην φημίζονται για την ποιότητα ήχου, αλλά είναι οικονομικά και είναι πολύ δυνατά, έχουν πάρα πολύ ένταση. Όταν ήρθαν και τα είδα από κοντά, το πρώτο πράγμα που διαπίστωσα είναι ότι αυτά δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Δηλαδή, με τέσσερα τέτοια ηχεία, έχει γεμίσει το αμάξι σου. Δεν μπορείς να μεταφέρεις τίποτα άλλο σχεδόν. Σου μένει μόνο το προστινό κάθισμα. Εγώ αγόρασα δύο, όπως είπαμε, 15 ηχεία, ενεργά. Και με το που τα είδα, σκέφτηκα ότι πρέπει να πάρω και δύο μικρά στις 10 ίντσες. Καθώς σκεφτόμουν ότι αν έπαιρνα 12 ίντσες θα ήταν πιο κοντά στα 15 και εγώ δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να έχω δύο ηχεία μικρά τα οποία θα μπορώ να τα χρησιμοποιώ σαν booth ή για όταν πάω σε κάποιο πάρτι σε π.χ. σε πολυκατοικία που δεν θες καθόλου μπάσο, δεν θες να ταρακουνάνε τον τόπο. Οπότε αναγκάστηκα και πήρα, όχι αναγκάστηκα, μάλλον σκέφτηκα να πάρω δύο ηχεία των 10 ίντσων. Παρόμοια σειρά, DSP-110, και αυτά έχουν υπερβολικά πολύ ένταση για το μέγεθός τους, αλλά χάνουν από τον μπάσο φυσικά γιατί είναι μόνο 10 ίντσες. Όταν ήρθαν αυτά, μετά σκέφτηκα, βασικά είδα στο Thomann βγάζει προσφορά τα 12 subwoofers της σειράς, AlphaChat, τα είδα σε μια πολύ δελαστική τιμή και λέω θα τα αγοράσω έστω και να μην τα χρησιμοποιήσω, θα τα έχω σαν επένδυση, όποτε δω ότι δεν μου είναι χρήσιμα, μπορεί κάποια στιγμή να μου τη δώσει και να τα πουλήσω. Αλλά, εκτός από το θέμα του ήχου, δεν σκέφτηκα ότι όλα αυτά δεν μπορείς να τα μεταφέρεις μόνος σου. Και ειδικά με ένα αμάξι. Άντε να χωρέσουν, ας πούμε, όλα τα ηχεία. Αν έχεις φωτισμό, αν έχεις μια κονσόλα όπως την XZ που έχω εγώ, χρειάζεσαι και δεύτερο άτομο και δεύτερο αμάξι για να τα κουβαλήσεις όλα αυτά. Αν και μπορώ να πω ότι έχω κάνει πολύ καλές αγορές, όταν έφτασε η στιγμή να χρησιμοποιήσω τα μηχανήματά μου σε ένα event, αναγκάστηκα να αφήσω πολλά πράγματα πίσω διότι δεν χωρούσαν στο αμάξι μου. Και θεωρούσα ότι το αμάξι μου έχει κάποιον όγκο, δηλαδή ότι χωράει να έβαζα μέσα 4 ηχεία για παράδειγμα, την κονσόλα μου και τα φωτιστικά μου. Μόνο και μόνο που μπήκαν τα φωτιστικά και η κονσόλα μου, γέμισε κατευθείαν το αμάξι. Δεν είχε χώρο για τίποτα. Ούτε τα δεκάρια δεν χωρούσαν. Βασικά τα δεκάρια μπορούσα να τα βάλω αν χρησιμοποιούσα και το προστινό το κάθισμα. Αλλά δεν υπήρχε γενικά άλλος χώρος μέσα στο αμάξι. Για τα 15 ούτε συζήτηση. Θα χρειαζόμουν δεύτερο αυτοκίνητο οπωσδήποτε. Με το που τέλειωσε η συγκεκριμένη εκδήλωση, πήρα απόφαση να πουλήσω τα δύο ηχεία των 15 ιντσών που έχω και να κρατήσω μόνο τα δύο 10 ιντσών και τα δύο subwoofers για να έχω τουλάχιστον έναν ποιοτικό ήχο, ο οποίος πιστεύω ότι αρκεί μέχρι 100-150 άτομα άνετα και είναι πολύ πιο βολικό αυτό το set στο κουβάλιμα σε σχέση με τα δύο τα 15. Οπότε, μία εβδομάδα μετά το event, βγάζω για πούλημα τα δύο τα ηχεία τα μεγάλα που είχα και αυτή τη στιγμή έχω κρατήσει μόνο τα δύο δεκάρια και τα δύο subwoofer. Και φτάνω στο εξής συμπέρασμα, ότι το να έχεις πολύ ήχο δεν σημαίνει ότι μπορείς να τον εκμεταλλευτείς. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα ότι κρατούσα τα δύο τα 15, έτσι. Και ας πούμε ότι μπορούσα να τα μεταφέρω. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις εκδηλώσεις οι οποίες θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις όλους τον εξοπλισμό. Όταν έχεις ήχο για 500 άτομα, χρειάζεσαι και event για 500 άτομα. Εγώ σαν Παναγιώτης δεν είμαι άτομο το οποίο θα κάτσω να ασχοληθώ με τον τομέα του event. Δηλαδή αν θα παίξω μουσική θα παίξω πιο πολύ για την πάρτι μου, για κάνα private party, κάτι που να το ευχαριστηθώ, ας πούμε, όχι για καθαρά επαγγελματικούς σκοπούς. Οπότε αυτή τη στιγμή με τα δύο τα δεκάρια, όποτε χρειάζεται, ας πούμε, για παράδειγμα πες, ας πούμε, ότι έχουμε μία βραδιά καραόκι, έτσι, παίρνω τα δύο τα δεκάρια, συνδέω τα δεκάρια στην κονσόλα και τέλος. Αν χρειαστώ
μπάσο πρόκειται για πάρτι, μπορώ να πάρω, ας πούμε, το ένα subwoofer ή μπορώ να το πάρω και τα δύο. Αναλόγως της ανάγκης που θα έχει το συγκεκριμένο event, το συγκεκριμένο πάρτι. Τώρα, για αυτούς που ξεκινάνε, θα πρότεινα να κάνουν μια αγορά που δεν έκανα εγώ. Δηλαδή, να ξεκινήσουν με δύο ηχεία 12 ιντσών. Είναι κάτι μεταξύ του 10 ιντσών και του 15 ιντσών. Θα έχουν αρκετό μπάσο για παρτάκια μέχρι 50 άτομα και θα έχουν πολύ ένταση. Και σε περίπτωση που χρειαστείς στο μέλλον να αναβαθμίσεις τον εξοπλισμό σου, μπορείς να ρίξεις και ένα subwoofer ή δύο subwoofer.